Στη συνέχεια, καλούμε τον Μετεσίδη Χρήστο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Γεια σας. Ήθελα να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στην σημερινή εορταστική μας εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους που βρίσκονται κοντά μας. Απλά δεν θα αναφέρω τους φοιτητές όπως προείπε και ο κύριος Αποστολίδης, καθώς θα είναι στη συνέχεια δίπλα μας να μας μιλήσουν ήδη. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Θεοφυλάκη, την επίτιμη πρόεδρο της Μέρινας Ποντίων Κυριών, την κυρία Ιφηγένεια Πανίδου, την νυν πρόεδρο της Μέρινας Ποντίων Κυριών, τον κύριο Κώστα Αποστολίδη και τον κύριο Κώστα Γαβρίδη, πρώην πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης, καθώς τον κύριο Χρήστο Καμενίδη, ομότιμο καθηγητή γεωπονίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη Σάρμπογλη, γνωστός ο Σάρμπογλης, που είναι πόντιος συγγραφέας, καθώς και τον κύριο Σάβα Μαυρίδη, καθηγητή στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να κάνω εγώ μια διευκρίνηση, όπως αναφέρθηκε και πριν για τη σημερινή εκδήλωση, ότι είναι αφιερωμένη στα 40 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου σαν Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών. Όπως γνωρίζουν καλύτερα από μένα οι παλαιότεροι, ο Σύλλογος λειτουργούσε με την επωνυμία Ένωση Ποντίων Φοιτητών από το 1959. Έπειτα, μετά, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, δεν λειτουργούσε ο Σύλλογος και δημιουργήθηκε το νέο καταστατικό με το οποίο από το 1975 λειτουργεί ο Σύλλογος Ποντίων Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης τότε και έπειτα από το 1989 σαν Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Δηλαδή κάλυψε και τα ΤΕΗ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και φέτος είναι η δεύτερη αναθεώρηση του καταστατικού, το 2015, με τη βοήθεια του Σάββα του Δαμιανίδη, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε όλοι, που φιλοκερδώς έκανε, κάλυψε όλες τις διεργασίες που απαιτούνταν για την αναθεώρηση αυτή. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ για το περιεχόμενο της σημερινής εκδήλωσης, το οποίο σκεφτήκαμε να είναι ιστορική αναδρομή στα χρόνια του Συλλόγου. Και αυτό για να το πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θεωρήσαμε πως πρέπει η ίδια η ζωντανή ιστορία του Συλλόγου, κάποιοι πρόεδροι είτε κάποια σημαντικά μέλη, να μας την αφηγηθούν ένας-ένας μέσα περιεκτικά σε 5-10 λεπτά, γιατί είμαστε και αρκετοί από όσο βλέπω. Και αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος. Η εκδήλωση καλύπτεται και από το live media, το οποίο ευχαριστούμε. Οπότε αυτό θα μείνει. Θα το έχουμε αυτή την αφήγηση της ιστορίας του Συλλόγου. Θα να μείνει σαν παρακαταθήκη.